Κύριε Συντυχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μελικόνη. Εσάς σας στενοχωρεί όταν βλέπετε την ταχύτητα με την οποία κινούνται οι βελγικές αρχές και το πώς κινείται το πράγμα με τον Αραμπά που λένε και στο χωριό μου εδώ σε σχέση με τη διαλεύκανση μεγάλων σκανδαλωδών υποθέσεων? Ξέρετε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αξία το πόσο γρήγορα κινούνται οι βελγικές αρχές. Γιατί όλοι ήξεραν και έχει πιάσει ένα άγχος για το πώς θα μακιγιαριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη σαπίλα που αναδύει το καπάκι όποτε ανοίγει. Ξέρετε, πίσω από αυτή την αντιπαράθεση για το ποιανού είναι η καηλή, αν είναι της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟ. Του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σίγουρα καηλή, δηλαδή. Ναι. Ή της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι, όλοι τους κάνουν μια προσπάθεια να περισσώσουν τη χαμένη τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεπλύνουν αυτό το αντιδραστικό, αντιλαϊκό της πρόσωπο, που είναι μια ένωση για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Αυτό το άγχος λοιπόν έχουν αυτές τις μέρες, και έχουν αυτό το άγχος γιατί τους έχει πιάσει ανησυχία για τους κραδασμούς που πιθανά να έχει στο αστικό πολιτικό σύστημα, στην εικόνα, στη βιτρίνα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά τα δίνουν τα αρέστα τους όλοι. Τα δίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να παρουσιάσει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτογιατρεύεται, ότι υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν. Και ξέρετε, είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει θεσμοθετήσει τα λόμπι που υπάρχουν στο Μητρό Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.000 εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομίλων. Καλά, δεν έχουν ακούσει τίποτα ότι αυτός είναι ο τρόπος όπου τα λόμπι επιχειρούν να επηρεάσουν υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων με ψηφίσματα, νόμους, κανονισμούς, τις διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες των αστικών κομμάτων. Κύριε Συντυχάκη, ωστόσο, λομπίστες μάλλον προστρέχουν ακόμα και συνδικάτα στις Βρυξέλλες για να περάσουν ή να προσπαθήσουν να περάσουν τις απόψεις τους σε ευρωβουλευτές. Καλά, και να επηρεάσουν κάπως την παραγωγή πολιτικής. Σας το λέω, γιατί ας πούμε δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Ένας επίσημος λομπίστας που λέει «Γεια σας, εγώ είμαι εδώ, εκπροσωπώ τα συμφέροντα του Συντυχάκη και θέλω ραντεβού», ή ένας ψιθυριστής της Τρόικας ή κάποιος από το ΣΕΒ που παίρνει τηλέφωνα ή κάνει συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και αυτά που λέει τα βλέπουμε μετά σε τροπολογίες 12 η ώρα το βράδυ μιας Παρασκευής? Για να συνεχίσω από εκεί που τελειώνετε, να πω ότι, να θέσω μάλλον αυτό το ρητορικό ερώτημα. Καλά, δεν απόρρισαν που το ίδιο το ψήφισμα που έβγαλαν επικαλούνταν τα συμβιβασμένα συνδικάτα με τα οποία έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται η ΓΕΣΕ, που ο νέος επικεφαλής τους, ο νέος πρόεδρος δηλαδή, συνελήφθηκε αυτός για τη συγκεκριμένη υπόθεση της διαφθοράς. Ναι. Καλά, δεν απόρρισαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Βέβαια, αυτό το ψήφισμα δεν το ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν απόρρισαν οι εκπρόσωποι όμως των άλλων κομμάτων τα παπαγαλάκια τους για αυτό το ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έγραφε ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των χιλιάδων εργαζομένων στο Κατάρ έχουν βελτιωθεί? Και μάλιστα ότι είναι υποδειγματική για χώρα του κόλπου. Ναι, ναι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην οποία ανήκει η κυρία Καλλιή, στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών, δεν άκουγε τις τοποθετήσεις της? Δεν ήξερε, δεν άκουσε απολύτως τίποτα? Άρα λοιπόν, εδώ όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους για αυτό το έγκλημα. Και φυσικά, από τη μία είναι η καηλή, από την άλλη είναι οι πάτσιδες. Όλοι πρωτοπορούν στο έργο της μίζας και της διαφθοράς. Μιλάμε με πολύ σκληρά λόγια, διότι σε συνθήκες που χυμάζεται ο λαός μας, σε συνθήκες ακρίβειας και ενεργειακής φτώχειας, που ο καθένας μετράει και το σέντς για να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, ναι, δεν μπορεί να έχεις πολιτικά κόμματα, στελέχη κομμάτων που ζουν πλουσιοπάρκα κάτω από τέτοιες συνθήκες. Βέβαια, δεν είναι απλά τα πρόσωπα, είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Εμείς μιλάμε για τη σαπίλα, το βούρκο του καπιταλιστικού συστήματος που εκθρεύει τέτοιου είδους φαινόμενα και τέτοιου είδους πρόσωπα. Και φυσικά σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται και το μαστίγιο, χρειάζεται και καταστολή.
όπως σήμερα έξω από το Σύνταγμα που χτύπησαν τους εκπαιδευτικούς. Γιατί? Γιατί διεκδίκησαν, φώναξαν να έχουν σχολεία σύγχρονα και ασφαλή για να μην σκοτώνονται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί. Και όμως τους χτύπησαν τα ΜΑΤ. Αυτό το καθεστώς συνιστά και το ζήτημα των παρακολουθήσεων που άκουσα προηγουμένως στη συζήτηση με τον κύριο Καραγκούνη. Παρακολουθήσεις θεωρώντας τον λαό ως εχθρό. Ναι. Πάνω από 100.000 παρακολουθήσεις τα τελευταία 10 χρόνια. Μα δεν είναι 5, 10, 20. 100.000 παρακολουθήσεις, πάνω από 100.000 παρακολουθήσεις στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Όλοι αυτοί απειλούν την εθνική ασφάλεια της χώρας και το λένε ποιοι. Αυτοί που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ένα ξέφραγο αμπέλι. Μάλιστα. Με αμερικάνικες βάσεις από τη βάση της Σούδας μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο, με το να σουλατσάρουν μυστικές υπηρεσίες στη χώρα. Που τα έχουν δώσει όλα για όλα για τα συμφέροντα των Αμερικανονατοϊκών και των Ευρωπαίων συμμάχων, υποτίθεται, που υπερασπίζονται την ασφάλεια της χώρας, ενώ μας έχουν δέσει χειροπόδαρα στο άρμα αυτό το ευρωατλαντικό με πολλές μεγάλες συνέπειες για τη χώρα μας. Και έχουν ευθύνη όλοι τους που έχουν συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πλαίσιο ευρωατλαντικού προσανατολισμού. Άρα λοιπόν... Και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Κανένας λοιπόν δεν είναι αθώος του αίματος. Γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί το λαό σε επαγρύπνηση, σε εγρήγορση. Χρειάζεται ξεσηκωμός από την πλευρά του λαού. Μάλιστα. Να δώσει τη μάχη μαζί με το ΚΚΕ και να συμπορευθεί στο δρόμο. Και η μάχη αυτή κρίνεται και στην κάλπη, και στον δρόμο του αγώνα, αλλά και στην κάλπη. Μάλιστα. Το ΚΚΕ λοιπόν ζητάει από το λαό να του δώσει αυτή την επιβράβευση, γιατί στάθηκε παλικαρίσια, τίμια, και πρέπει αυτό να εκφραστεί στην κάλπη όταν θα γίνουν εκλογές. Κύριε Σιντιχάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς.